Ο Ερντογάν, Κατερίνα, χτες προσέβαλε εκατομμύρια χριστιανούς ανά τον πλανήτη σε ένα τηλεοπτικό σοου που τελικά εξέθεσε την Τουρκία και παρουσίασε τον ίδιο σαν παροδία του πορθητή. Ο πόλεμος ανακοινώσεων που ακολούθησε μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας δείχνει ότι μπαίνουμε σε νέα περίοδο έντασης. Υπέρτατη πρόκληση για την Ορθοδοξία. Ο Μουεζίνης διάβασε το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφιά, μη σεβόμενος την ιερότητα του χώρου και την ιστορία. Ο Ερντογάν προσευχήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Μια εικόνα προσβολής για εκατομμύρια χριστιανούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Σειρά είχε το εθνικιστικό παραλήρημα του Σουλτάνου. Συμπεριέλαβε και τον εαυτό του στην κατάκτηση της πόλης, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Μωάμεθ του Δεύτερου. Ya ben İstanbul'u alırım, ya da İstanbul beni alır diyen Fatih, İstanbul'u çıkarttığınızda dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğine yürekten inanarak bu şehre sahip çıktık. Ο Τούρκος Πρόεδρος χρησιμοποίησε το ιερό σύμβολο της Ορθοδοξίας για εσωτερική κατανάλωση. Αυτό που λέγεται kits, επίδειξη και πώληση ελπίδων εις το εσωτερικό του, ούτως ώστε να μπορέσει να υπερβεί και την αντιπολίτευση. Άμεση ήταν η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Απαράδεκτη απόπειρα αλλίωσης του μνημιακού χαρακτήρα της, αλλά και πρόκληση στο θρησκευτικό συνέστημα των απανταχού χριστιανών. Στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να απαντήσει η Άγκυρα με το γνωστό της ύφος. Κάλεσε την Ελλάδα να απαλλαγεί από τα ιστορικά της κόμπλεξ. Όλα τα τουρκικά κανάλια έδειχναν το 12ωρο κακόγουστο πανηγύρι του Ερντογάν. Οι Τούρκοι γκρέμισαν τα τείχη της Κωνσταντινούπολης για δεύτερη φορά. Με βιντεοπροβολές και ψηφιακά εφέ πάνω στο σκηνικό που έστησαν μπροστά από την Αγία Σοφιά, έκαναν αναπαράσταση της πολιορκίας. Στην σκηνή υπήρχαν τάγματα μασκαρεμένων γενίτσαρων και Οθωμανών πολεμιστών.